Την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανήμερα της εθνικής μας επετείου. Στη συνομιλία τους επιβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μπάιντεν αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απευθύνει πρόσκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον μόλις το επιτρέψει η πανδημία. Επί 30 λεπτά και σε πολύ καλό κλίμα, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, Τζο Μπάιντεν και Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησαν για τις σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, από την άμυνα ως την ενέργεια και από το εμπόριο ως τις επενδύσεις. Η στενή μας σχέση είναι πιο δυνατή από ποτέ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την προάσπιση κοινών αξιών των δύο χωρών. Σας ευχαριστώ για τη συνεπή υποστήριξη της Ελλάδας. Θα ήθελα να σας καλέσω να επισκεφτείτε τη Ουάσιγκτον μόλις το επιτρέψει η κατάσταση με τον κοροναϊό. Πολλοί ηγέτες θα ζήλεψαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το βράδυ της Πέμπτης. Ήταν ο μόνος ο οποίος εξασφάλισε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Μπάιντεν αμέσως μετά τη σύνοδο. Ειδική αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στον κρίσιμο ρόλο της βάσης της Σούδα στην Κρήτη. Είναι σημαντική η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών με αιχμή τη φιλοξενία των Αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα. Είναι εντυπωσιακό πως ο πρόεδρος Μπάιντεν, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, επιλέγει να μιλήσει πρώτα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αφήνοντας τον πάγο τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. You know, Aristotle is said to have described friendship as a single soul dwelling in two bodies. That, for me, captures the relationship I've had with the Greek-American community. Οι στενοί δεσμοί Biden με την ελληνοαμερικανική κοινότητα ήταν εμφανείς και από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου σε εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. The U.S.-Greece relationship will be as close as it has ever been under my administration, because it comes from the heart. I'm committed to building our strong partnership. Τώρα μήνυμα στην Τουρκία να αποφύγει νέες προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο στέλνουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής τονίστηκε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης και η επιστροφή στην παραβατικότητα θα οδηγήσει σε νέες αποφάσεις στη Σύνοδο του Ιουνίου. Να αποφύγει προκλήσεις και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία θέτοντάς τη ουσιαστικά υπό επιτήρηση έως τον Ιούνιο. Καλούμε την Τουρκία να απέχει από νέες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση τέτοιων ενεργειών να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της. If Turkey does not move forward constructively, if it returns to unilateral actions or provocations, in particular in the Eastern Mediterranean, of course we would suspend these cooperation measures. Wir alle haben die Spannungen im östlichen Mittelmeer in den Monaten des letzten Jahres verfolgt und sind sehr dankbar dafür, dass es jetzt zu einer Entspannung im östlichen Mittelmeer, auch gerade in Bezug auf Griechenland und Zypern, gekommen ist. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στην Άγκυρα ξεκάθαρο όρο την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών. Ηχηρό καμπανάκι και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η στόχευση πολιτικών κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλη οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό της δημοκρατίας. Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που καταπατά το διεθνές δίκαιο. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίζει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της χώρας μας και της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και να αγνοεί τη μαξιμαλιστική στάση και τις μονόπλευρες προκλητικές δραστηριότητες του Ελληνοκυπριακού Δίδυμου. Ή να μην μπορεί να τις εμποδίσει το πνεύμα της ελεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαιοδοσία στο θέμα αυτό. Έντονο σφυροκόπημα πάντως δέχτηκε η Άγκυρα και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας αλλά και για την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Nous mesurons États-Unis et Union européenne avec nos partenaires, ceux qui partagent les mêmes valeurs. Nous avons une responsabilité face à l'histoire pour les prochaines générations.
Το μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία είναι ανισοβαρές και κατώτερο των αναγκών και των περιστάσεων. Την ώρα της αλήθειας η κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ λίγη. Δεν έδειξε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τη στάση της στα παζάρια με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Η κοινή δήλωση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τουρκία συνιστά ακόμα έναν εμπαιγμό του ελληνισμού.